εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στον Δήμαρχο Μιχαηλίας, κύριο Φίλιππο Μπάνη, για τον ανίκιο προφυλακισμό του στην εκδήλωση μνήμης των θυμάτων στην πηγάδα του Μελιγαλά, αποδοκιμάζοντας τα έκτροπα που σημειώθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα ακυρώνουν το περιεχόμενο των εκδηλώσεων και αφαγρώνουν τη μνήμη των νεκρών, επισημαίνουμε ότι κάθε μορφή βίας, από όπου και αν προέρχεται και όπου και αν απευθύνεται, υπονομεύει τα θεμέλια της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Κατά τα λοιπά, αναφερόμαστε στις ανακοινώσεις και στα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΕ. Για να μην επαναλάβουμε σε δεκαετία ρόλα. Αυτή το κειμενάκι έλεγα να εξηγούμε και να περιμένουμε στον κόσμο. Κύριε Δήμαρχε, με ποιος είναι κάνει ορτά παρά ποτέ. Έτσι, και με την ευκαιρία να χαιρετήσω και να συγχαρώ αυτή την πολύ αντρή και πολιτική τοποθέτηση, την άμεση και την γέλια του Πέτρου του Τατούλη, με τον οποίο μπορούμε να διαφωνώ όπως και χίλια δυο, αλλά εδώ του αναγνωρίζω την παρουσία και τον ανδρισμό να βγει εκείνο το βράδυ και να κάνει αυτή την εξαιρετική δήλωση. Και γιατί το χαιρετίζω. Γιατί ήρθε ο καιρός και εδώ είναι και το θέμα που πιστεύω θα πρέπει να μπει στο ψήφισμα ή στο κείμενο αυτό, σαν ένα καινούργιο κείμενο ψηφίσματος. Ήρθε ο καιρός και το καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλοι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Πρόκειται για τη Χρυσή Αυγή, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε. Η Χρυσή Αυγή προκάλεσε αυτά τα επεισόδια. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί το όνομα Χρυσή Αυγή μέσα στο κείμενο. Ξεκάθαρο για μένα. Και δεύτερον, θα πρέπει οπωσδήποτε να σηκώσουμε το ανάστημά μας, έστω και σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη φοβερή δολοφονία την πολιτική που έγινε χθες. Και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα. Και να κατανομάσουμε σαν ηθικούς και φυσικούς αρχηγούς αυτούς τους εντός αγωγικών δημοκράτες της Χρυσής Αυγής. Γιατί αν το κάνουμε εμείς και το κάνει μόνο εκείνο το παιδάκι, ή όσα παιδάκια έχουν το θάρρος του Ιντερνετ ή έχουν να πούν και να πούν ότι εμείς είμαστε δημοκράτες και είμαστε αντιφασίστες, θα έχουν την ίδια τύχη. Πρέπει να σηκώσουν λοιπόν όλη η κοινωνία ένα τείχος απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, το δολοφονικό της Χρυσής Αυγής. Και αυτό ήθελα να ακούσω από σένα σήμερα, Δήμαρχε, και όχι αυτή τη δήλωση που καλύπτει μέρη, αλλά όχι 100%. Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Να πούμε ποιοι είμαστε και να δείξουμε στον κόσμο ποιοι είναι αδιάφοροι. Τέλος τα μισό λεπτά. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με τα όσα συμπλήρωσε ο κύριος Μητρόπουλος. Θα πρέπει να γίνει ένα ψήφισμα δυνατό και με το όνομά του. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να γίνει σε συνεργασία και των τριών παρατάξεων και δεν είναι τη στιγμή στο τι ακριβώς θα κάνουμε. Μόνο να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή ότι τα επεισόδια στο Μελιγαλά και τα άλλα στην Ελλάδα τέλος πάντων, αλλά εμείς για το Μελιγαλά μιλάμε τώρα και για την δολοφονία του παιδιού, ότι προέρχεται από τη Χρυσή Αυγή. Και το καταδικάζουμε. Και το καταδικάζουμε. Και όχι μόνο εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά γενικότερα και στον πολιτικό χώρο, μουδιασμένα μιλάνε όλοι. Και φοβούνται να μιλήσουν και να πούν τα πράγματα με το όνομά του. Και δεν ξέρω γιατί. Βγήκαν ένα παροχώρι και φοβούνται, το παροχώρι μα δηλαδή. Το καταλαβαίνω. Βγήκαν αυτοί με στρατιωτικό, σαν στρατιωτικό άγγελμα στο Μελιγαλά και κάνανε το ντου και φοβήθηκε ο κόσμο. Και το καταλαβαίνω. Από την άλλη μεριά, όταν του ηρωοποιούμε, καλά τους κάνουμε. Ναι, αλλά πού ήταν η αστυνομία στο Μελιγαλά. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκεί πατητήριο στο Μελιγαλά. Από ό,τι μπορεί να το ξέρει εδώ και μήνες. Πού ήταν η αστυνομία. Και στο κάτω-κάτω, γιατί άφησε να γίνει αυτή η παράταξη με τα ταμπούρλα του στρατιωτικού τύπου των εξαπητών. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού βρισκόμαστε. Εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις είχαν πάει. Και τώρα, από την άλλη μεριά, να βάλουμε στο ίδιο σακί. Αριστερούς και δεξιούς, πάει και αυτό είναι ένα συνοδείο που το κάνουμε πάντα και το κάνουμε πάντα για να φτάσουμε όπου φτάσαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει τις ευθύνες και ιστορικά πρέπει να αναποδοθούν και στην αριστερά και στην δεξιά. Σαφέστατα. Και ο ιστορικός ψηφιδός της ευθύνες και καλό θα τα θυμόμαστε όλα. Όμως, όχι κάθε φορά που κάνει ο ένας κάτι να θέσουμε και για τον άλλον κάτι. Γιατί έτσι τι κάνουμε. Μειώνουμε την αξία ή τη σοβαρότητα του προβλήματος. Όχι, δεν το κάνουμε έτσι. Ποιος θέλει τώρα, ποιος είναι στο προσκήνιο, ποιος δολοφόνησε, ποιος έκανε αυτά που έκανε, ποιος έκανε. Τελείωσε, αυτή θέλει, τελείωσε. Αυτούς θα καθυριάσουμε, σε αυτούς που μας τα απέκτασαν. Αύριο αν το κάνει και μεσόρος, τον άλλο πάμε.
Ενώ, εγώ δεν πληθάω από αριστερή ή δεξιά θέση. Και θα πρέπει η ιστορία να αποδώσει και έχει αποδώσει σε πολλά κατά κύριο λόγο της ευθύνης, έτσι. Αλλά έχουμε ξεφύγει από αυτό. Είπαμε να ξεφύγουμε, περάσαμε τόσα χρόνια. Έχουν περάσει 60 τόσα χρόνια από τον εμφύλιο. Και είμαστε, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Τι θα κερδίσουμε τα κάμερα. Οι μόνοι που κερδίζουν είναι στις αλήτες. Γιατί κερδίζουμε, γιατί εκεί τους βολεύουν. Γιατί τις καταστάσεις τους κάνουν όπως και το Χίτλερ. Να ανεβαίνουν. Και δυστυχώς λυπάμαι, και το λέω λυπάμαι, το λέω ξεκάθαρα και ευθέως και δημόσια. Λυπάμαι για τον λαό μας. Μέσα από τους εγώ, ναι, αλλά λυπάμαι για τον λαό. Δεν τα βλέπω, δεν τα ξέρει, δεν τα έχει ζήσει. Θα βγουν τις αγκίδες για να γλιτώσουν τον τόπο από τους κακούς. Και για μένα κάτι στους πολιτικούς. Εγώ έχω βρει ποτέ τον Δημοτικό Συμβούλιο του Φέρετ, το έχετε δει, το ακούσετε. Εγώ έχω βρει πιο πολύ. Αλλά δεν μπορώ να το συγκρίνω αυτό. Δεν μπορώ να πω από την μεριά η κακή πολιτική αυτή. Επειδή μας κάνανε αυτά που μας κάνανε, όχι, θα πούνε εξαρτή να μας κοιτάξουμε. Δεν είναι καθόλου κάτι. Τι είναι αυτά. Αυτά είναι διλήμματα που τα βάζουν για αυτούς, για τους απολύτικους, για τους απολύτιστους, για τους αγράμματους, για όλους αυτούς είναι τα διλήμματα. Και δεν είμαστε τέτοιοι. Και η Ελλάδα είναι και πολιτισμένη, είναι και ιστορία έχει και μνήμη. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα βάζουμε έτσι. Και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Θα πρέπει να είναι ένα ψήφισμα το βάρο, να είναι ψήφισμα. Πολύ αυστηρό προς μια κατεύθυνση. Τη Χρυσή Αυγή, ναι, αυτό το μόρφωμα. Που δυστυχώς έγινε κόμμα και νομοποιήθηκε. Και θα πρέπει εμείς να πούμε και να πούμε να μην φοβόμαστε. Γιατί θα πρέπει να χαϊδέψουμε αυτιά. Γιατί αύριο έχουμε εκλογές. Και επειδή κάποιοι ψηφοφόροι μας θα είναι από αυτή την ψηφία της Αυγής, να δούμε τώρα. Μην τα δούμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ψήφισμα, εγώ συμφωνώ, στηρίζω ένα πολύ δρυμή ψήφισμα που θα είναι συγκεκριμένο και συγκεκριμένα πράγματα. Για αυτές τις δύο στιγμές θα πρέπει καλά και για την θεσμική τροποποίηση. Ένα σημείο το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να συμπεριληφθεί μέσα στο ψήφισμα. Ποιο είναι αυτό. Αυτό που τόνισε ο κ. Μητρόπουλος. Την απουσία του κράτους. Το να καταδικάζεις, καταδικάζεις. Σημασία δεν έχει μόνο να καταδικάζουμε. Σημασία έχει και τι κάνει το επίσημο κράτος. Αυτό το κράτος που μας έχει γονατίσει ποικίλο τρόπος και το οποίο αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως εξελίσσονται με τα αποτελέσματα τα οποία είναι πλέον ορατά και μάλλον, όχι μάλλον, και δολοφονικά. Αυτό το κράτος λοιπόν, το οποίο ίσως βολεύεται, δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά μπορεί να βολεύεται, για να ξεφεύγουμε και από τις απεργίες, από την αγανάκτηση του κόσμου, έχουμε φτάσει πια και πληρώνουμε οι μικρομεσαίοι τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, νομίζω, ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε με αφαίρεση ζωής. Άρα, συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, αλλά προσωπικά θα ήθελα να τονίσουμε την απουσία του κράτους από όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω λίγο δύο κουβέντες. Θεωρώ ότι αυτές τις μέρες έχω την αίσθηση ότι τα σύννεφα, τα μαύρα πάνω στην πατρίδα μας όλο και πυκνώνουν. Τα γεγονότα, εάν το ψήφισμα το περιορίσουμε στα τελευταία γεγονότα του Μενιγαλά, νομίζω ότι δεν θα φωτίσουμε το θέμα στην έκτασή του. Το χτεσινό, παραδείγματος χάρη, περιστατικό το οποίο αφορά τη δολοφονία ενός ανθρώπου. Θυμίζει, κατ' εμένα μπορεί να κάνω λάθος, έχει πολλά χαρακτηριστικά με τη δολοφονία Λαμπράκη. Καμία σχέση το ένα πρόσωπο με τον άλλο, αλλά ο τρόπος εκτέλεσης για τα δικά μου ανακλαστικά και εισιτήρια με πάει εκεί και μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Όταν παίρνω την ευκαιρία από τα λεγόμενα του κυρίου Καρκατούρα. Τότε λοιπόν, εκείνη την εποχή, το κράτος ήταν αδύναμο.
και διαφέρεται και βασίζεται το παρακράτος. Τα ελλείμματα συνάδελφοι της δημοκρατίας δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο φασισμός. Τα ελλείμματα της δημοκρατίας καλύπτονται με καλύτερη δημοκρατία. Αυτό το παραμύθι ότι τη λύση θα δώσουν οι παρακρατικοί, οι ακραίοι και οι φασίστες, αυτό επιτέλους πρέπει να σταματήσει.